Η Kawasaki Heavy Industries παρουσίασε το Corlio, ένα ιδιαίτερο τετράποδο ρομπότ. Η Kawasaki παρουσίασε το Corlio, ένα ιδιαίτερο τετράποδο ρομπότ που μοιάζει με άλογο και μπορεί να μεταφέρει ανθρώπους σε δύσβατες περιοχές. Το ρομποτικό όχημα χρησιμοποιεί το υδρογόνο ως πηγή ενέργειας και ενσωματώνει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για πλοήγηση σε διάφορα εδάφη. Τα 4 ανεξάρτητα ρομποτικά πόδια του Corlio επιτρέπουν την ισορροπημένη και σταθερή κίνηση σε διάφορες επιφάνειες. Συγκεκριμένα, τα πόδια καταλήγουν σε χωρισμένες οπλές, φτιαγμένες με αντιολισθητικό καουτσούκ, για να προσαρμόζονται σε σκληρές και μαλακές επιφάνειες, όπως βράχους, γρασίδι, άμμο ή χαλίκι. Το ρομπότ άλογο δεν περιορίζεται στο περπάτημα. Μπορεί να απορροφήσει χτυπήματα και ανομοιομορφίες χάρη στο ανεξάρτητο σύστημα ανάρτησης στα πίσω πόδια. Διαθέτει επίσης την ικανότητα να υπερπηδά εμπόδια. Κάθε σκέλος λειτουργεί ξεχωριστά, επιτρέποντας το ρομπότ να διασχίζει ανώμαλο έδαφος με ευκολία. Εξοπλισμένο με κινητήρα υδρογόνου, το ρομπότ παράγει ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει τα άκρα του. Αντλώντας έμπνευση από τα σχέδια μοτοσικλετών της Kawasaki, το Corlio διαθέτει ένα βελτιωμένο αμάξωμα κατασκευασμένο από μέταλλο και άνθρακα. Το μπροστινό του άκρο θυμίζει αισθητική μοτοσικλέτας, με ενσωματωμένα φώτα για ορατότητα σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αναβάτης ελέγχει το ρομπότ, όπως ένα υπέαστο άλογο. Το Corlio ανταποκρίνεται, ουσιαστικά στις κινήσεις του σώματος του αναβάτη. Η μετατόπιση του κέντρου βάρους κάνει το ρομπότ να προσαρμόζει τα βήματά του ανάλογα. Μία οθόνη heads-up παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τα επίπεδα υδρογόνου, την πλοήγηση και τη σταθερότητα κίνησης. Επί του παρόντος, δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τεχνικές προδιαγραφές, όπως η ταχύτητα, η εμβέλεια ή η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Έτσι κι αλλιώς, δεν θα δούμε σύντομα το ρομπότ στην αγορά. Η Kawasaki οραματίζεται μια πιθανή κυκλοφορία έως το 2050, αλλά δεν έχει παράσχει οριστικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης ή λεπτομέρειες εμπορικής διαθεσιμότητας. Το Corlio τονίζει τις προσπάθειες της Kawasaki να συγχωνεύσει τη ρομποτική με λύσεις βιώσιμης ενέργειας, προσφέροντας μια ματιά στο μέλλον της προσωπικής μεταφοράς.